Γεγονός πλέον είναι για την πόλη μας ο καταναλωτικός κοινωνικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων χωρίς μεσάζοντες. Πρόκειται ουσιαστικά για την ομάδα πολιτών κίνημα χωρίς μεσάζοντες που δραστηριοποιήθηκε την προηγούμενη πενταετία στην πόλη μας και που εδώ και ένα χρόνο κίνησαν τις διαδικασίες προκειμένου να μετεξελιχθούν σε έναν καταναλωτικό κοινωνικό συνεταιρισμό. Έχοντας πλέον τον δικό του χώρο στην Λεωφόρο Γράμμου, ο καταναλωτικός κοινωνικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων χωρίς μεσάζοντες είναι έτοιμος για δράση και συγκεκριμένα για την πρώτη διανομή προϊόντων που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 18 Μαΐου. Στον στόχο αυτής της προσπάθειας αναφέρθηκε η πρόεδρος του καταναλωτικού κοινωνικού συνεταιρισμού, Άννα Γαλανάκη. Πήραμε την πρωτοβουλία και οργανώσαμε ιδρυτική συνέλευση του κοινωνικού καταναλωτικού συνεταιρισμού Ιωαννίνων χωρίς μεσάζοντες. Με στόχο, ξεπερνώντας τα όποια εμπόδια του νόμου, να συνεχίσουμε τη δράση μας, να φέρνουμε δηλαδή στον καταναλωτή, κατευθείαν από τους παραγωγούς, τα βασικά είδη διατροφής σε εξαιρετική ποιότητα και σε εξαιρετική τιμή. Σήμερα λοιπόν είμαστε στη θέση να ενημερώσουμε τους Γιαννιώτες ότι ο κοινωνικός καταναλωτικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων χωρίς μεσάζοντες είναι εδώ. Με 120 μέλη συνεταιριστές, έτοιμοι, και ξεκινάμε με την πρώτη διανομή στο δικό μας χώρο πια, εδώ, στην Γράμμου 1, στα Φανάρια, στην περιοχή Συνάντηση. Αυτό που αλλάζει σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση είναι θα έχουμε πιο συχνές τακτικές διανομές, η προσπάθειά μας είναι για μία διανομή κάθε μήνα, στο δικό μας χώρο και σε περισσότερες μέρες, όχι μόνο μια Κυριακή πρωί όπως γινόταν στην προηγούμενη κατάσταση. Με περισσότερα προϊόντα, ποικιλία προϊόντων και δυνατότητα αξιοποίησης του χώρου μας με περισσότερες εκδηλώσεις. Οι παραγγελίες για τα προϊόντα τα οποία και θα διατεθούν από τις 15 έως τις 18 Μαΐου θα ξεκινήσουν από την ερχόμενη Τρίτη και θα γίνονται είτε ηλεκτρονικά είτε και στα γραφεία του Καταναλωτικού Κοινωνικού Συνεταιρισμού σύμφωνα με την Δάφνη Πλατή. Ο 2 του μηνός και εδώ στα γραφεία μας, 2 έως 5 Μαΐου, θα είμαστε κάθε μέρα 6 με 8 εδώ σε αυτό το χώρο στο τηλέφωνο 2651-020-268. Ηλεκτρονικά οι παραγγελίες γίνονται στη διεύθυνση συνχωμέ.gr κάθετος παραγγελίες κάθετος form 2/5/17 για μη μέλη, ενώ για μέλη είναι κάθετος form 1/5/17. Να ενημερώσω ότι να πω αναλυτικά ότι τα προϊόντα που θα έχουμε προς διάθεση είναι εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο μεσημείας, είναι ποικιλία κοροναίκη, θα είναι σε συσκευασία πλαστική όπως ορίζει ο ΕΦΕΤ 5 λίτρων. Για τα μέλη του συνεταιρισμού η τιμή θα είναι 24,50, ενώ για μη μέλη 25,50. Το ρύζι είναι μεσολογγίου και είναι διάφορες κατηγορίες. Είναι, για παράδειγμα, νιχάκι, κίτρινο, καστανό, γλασέ, καρολίνα. Είναι σε συσκευασία του 1 κιλού. Για τα μέλη η τιμή είναι 1 ευρώ, ενώ για μη μέλη είναι 1 ευρώ και 20 λεπτά. Αλάτι είναι αλάτι και χοντρό και ψηλό, σε συσκευασία 1 κιλού και αυτό. Για τα μέλη η τιμή είναι 1 ευρώ και 10 λεπτά, ενώ για τα μη μέλη 1 ευρώ και 30 λεπτά. Η διανομή θα γίνει από 15 έως και 18 Μαΐου, κάθε απόγευμα εδώ στο χώρο μας, Γράμμου 1, 5.30 με 8.30. Αυτές οι ημερομηνίες, 15 με 18, είναι για όσους έχουν κάνει ήδη τις παραγγελίες και παρακαλούμε όσοι έχουν κάνει τις παραγγελίες να είναι συνεπείς, να έρθουν αυτές τις μέρες να παραλάβουν τα προϊόντα που έχουν παραγγείλει. Τώρα, σε περίπτωση που μας περισσέψουν κάποια προϊόντα, κάποιος δηλαδή που δεν έρθει να πάρει την παραγγελία του, αυτά θα τα διαθέσουμε 19 και 20 Μαΐου σε αυτό το χώρο πάλι για όποιον τυχόν και δεν έχει κάνει παραγγελία και θέλει να πάρει κάτι από αυτά που είπαμε. Ήδη έχουν αποφασιστεί και τα είδη τα οποία θα διατεθούν στην δεύτερη διανομή προϊόντων, ενώ σύμφωνα με την κυρία Γαλανάκη, μία ημέρα πριν από την πρώτη διανομή των προϊόντων, δηλαδή την Κυριακή 14 Μαΐου, θα πραγματοποιηθούν και τα εγκαίνια των γραφείων του Καταναλωτικού Κοινωνικού Συνεταιρισμού. Ήδη συζητάμε για την επόμενη διανομή, όπου τα προϊόντα που θα έρθουν στην επόμενη διανομή είναι λάδι ξανά, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο πάντα θα υπάρχει στα σχέδιά μας, αλεύρι, όσπρια, απορρυπαντικά και άλλα, έτσι ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα οι καταναλωτές ότι στην επόμενη διανομή θα έχουμε και άλλα προϊόντα.